Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το Pets for You είναι για άλλη μία τρίτη μαζί σας και σήμερα νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Να σας πούμε ότι σε λίγο θα μπει στο στούντιο μια όμορφη κυρία, η Melody, μαζί με τον εκτροφέα Νικόλαο Ρουσίδη. Η Melody είναι ένα ντόγκο κανάριο, θα το δούμε σε λίγο αυτό. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε μαζί του. Επίσης, αυτή τη στιγμή έχουμε μαζί μας τη Δήμητρα Αλεξοπούλου. Έτσι, να σε καλησπερίσουμε και ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στην εκπομπή. Είσαι υπεύθυνη επικοινωνίας του site doggreen.gr, το οποίο είναι η πρώτη σύγχρονη online υπηρεσία για να βρει κανείς τέρι στο σκύλο. Το διαβάζω από μέσα και να το θυμάμαι. Τι είναι λοιπόν το Doggreen? Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Παρακαλώ. Το Doggreen είναι η πρώτη όντως σύγχρονη online υπηρεσία για να βρει ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης σκύλου τέρι στο τετράποδο φύλλο του. Το Doggreen προέρχεται από τη λέξη dog, που είναι ο σκύλος που όλοι γνωρίζουμε, και green, που είναι το πλατή χαμόγελο του σκύλου. Οπότε σκεφτήκαμε να κάνουμε μια υπηρεσία η οποία θα δώσει χαμόγελο ουσιαστικά στο σκύλο. Doggreen, τέρι είπες πριν. Τέρι, ναι. Ή παρέα, συντροφιά. Και παρέα, ναι. Έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος αποφασίσει να εγγραφεί εκεί, μάλιστα, ποιο θα είναι το κινητρό του, ας πούμε? Το κινητρό του ουσιαστικά θα είναι να βρει παρέα στο σκύλο του. Πέρα από αυτό. Η χρηστικότητα, τέλος πάντων. Η χρηστικότητα, ναι. Παράδειγμα, μία φίλη μου πρόσφατα μετακόμισε χαλάνδρη, η οποία δεν γνωρίζει πολλά πράγματα από το χαλάνδρη. Mm. Και μπήκε στο Doggreen, βρήκε φιλικές ως προς το κατοικίδιό της ράτσες. Ας πούμε, μπορεί να ήθελε ένα Yorkshire, μπορεί να ήθελε κάποια άλλη ράτσα. Βρήκε τους ενδιαφερόμενους διεκτήτες σκύλου και κάνουν πλέον μαζί παρέα, βγαίνουν βόλτες, βοηθάει πιο πολύ στην κοινωνικοποίηση του σκύλου ουσιαστικά. Mm. Κάτι το οποίο το έχει ανάγκη όπως ο άνθρωπος και ο σκύλος. Έτσι. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο? Υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήδη από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του Doggreen βγήκαμε 5 Ιουνίου του 2014. Ήδη μετρήσαμε την πρώτη εβδομάδα 1000 μέλη, που ήταν πολύ ενθαρρυντικό για μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω από 8.000, έχουμε εγγεγραμμένα μέλη, η υπηρεσία αυτή. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που μας εμπιστεύεται. Εσείς ελέγχετε το site, φαντάζομαι, έτσι? Σαφώς. Το site ελέγχεται καθημερινά για τη σωστή λειτουργία του και για την ορθότητά του. Είναι βάση του νόμου περί συντροφιάς ζώων. 40-39 κάθετος. 40-39. Το έχω μάθει απ' έξω. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Και είπαμε ότι είναι δωρεάν. Για να εγγραφεί κάποιος δεν χρειάζεται να... Το μόνο που χρειάζεται για να εγγραφεί είναι να έχει πολύ λίγο χρόνο, να μπει στο site, με πολύ εύκολα βήματα και απλά. Κάνει την εγγραφή του, χρειάζεται ένα email και το όνομα τεπώνυμό του και για να καταχωρήσει την αγγελία του, κάποια φωτογραφία του σκύλου του και λεπτομέρειες όπως το βάρος, η ηλικία, η ράτσα. Είναι τελείως δωρεάν για το χρήστη και θα παραμείνει δωρεάν. Αυτό είναι... Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε? Έτσι, από περιέργεια ρωτάω, ναι, αν οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι είναι ιδιοκτήτες καθαρόαιμων ή ημίαιμων σκύλων. Για να είμαστε και ειλικρινείς, το 99% είναι καθαρόαιμα σκυλιά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν δεχόμαστε και τα ημίαιμα. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, ότι τα ημίαιμα έχουν ψυχή. Είναι το μοναδικό site στην Ελλάδα, είναι πρωτότυπη ιδέα δηλαδή? Υπάρχει στο εξωτερικό κάτι ανάλογο, εμπνευστήκατε από κάτι που είδατε στο εξωτερικό? Ναι, στο εξωτερικό δεν γνωρίζω αν υπάρχει, να σας πω την αλήθεια. Η ιδέα ήρθε τελείως αβίαστα, με την έννοια ότι διαπιστώσαμε μάλλον ουσιαστικά ότι δεν υπήρχε μια υπηρεσία φιλική, αλλά ταυτόχρονα οργανωμένη και δωρεάν ως προς το χρήστη. Οπότε σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα βοηθήσει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη σκύλου να βρει παρέα στο σκύλο του. Να του δώσει το χαμόγελο στα χείλη του, που λέμε, στο πρόσωπό του. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι σκύλοι, έτσι, μπορούν να μπουν στο site. Να μπουν στο doggreen.gr. Για να βρουν τέρι συντροφιά, παρέα για παιχνίδι και οτιδήποτε άλλο θέλουν. Θα τους βοηθήσει να κοινωνικοποιηθούν και να είναι χαρούμενα. Να είναι χαρούμενοι ιδιοκτήτες, όπως χαρούμενα θα είναι και τα σκυλιά τους. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί πολλές φορές περιορίζεις στα στενά όρια της γειτονιάς για την κοινωνικοποίηση του σκύλου σου και κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι δεν ταιριάζουν οι ώρες, δεν ταιριάζουν τα σκυλιά, δεν ταιριάζει το οτιδήποτε και έχεις ένα σκύλο που δεν έχει παρέα. Ενώ μέσα από το doggreen, λοιπόν, .gr, μπορούν όλοι να βρουν παρέα για το σκύλο τους. Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Έτσι, για την πρόσκληση. Να μας ενημερώνεις για την πορεία ναι, και για την εξέλιξη, για το αν υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Έτσι, και εμείς γι' αυτό το λόγο το παρουσιάσαμε, για να μάθει ο κόσμος τι είναι το doggreen.gr και να μπορεί να κοινωνικοποιήσει τα σκυλάκια του. Σας ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Λοιπόν, μετά την Δήμητρα,
Αλεξοπούλου, θα έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τον Νικόλαο Ρουσίδη, ο οποίος είναι εκτροφέας μιας ιδιαίτερης φυλής, που ίσως δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στον κόσμο, και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα, να παρουσιάσουμε το προφίλ αυτής της φυλής. Έτσι. Για να μπουν λοιπόν οι Melody, γιατί είναι και λίγο ογκώδης και ο Νικόλαος στο στούντιο, πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο που έχουμε φτιάξει με το προφίλ της συγκεκριμένης φυλής. Επιβλητικό και δυναμικό, με βλέμμα που σε καθυλώνει, το τόπο Κανάριο είναι από εκείνους τους σκύλους που σου επιβάλλονται με την εμφάνισή τους και μόνο. Παρά την τρομερή του όψη όμως, πρόκειται μάλλον για έναν αγαθό γίγαντα όσον αφορά τη σχέση που αναπτύσσει με τους ανθρώπους που θεωρεί μέλη της αγέλης του. Αν δεν ανήκεις στην αγέλη και σκοπός σου είναι να βλάψεις κάποιο μέλος της, σκέψου το καλύτερα πριν βρεθείς αντιμέτωπος με τον σκύλο των Καναρίων Ίσων. Το δόγο Κανάριο είναι πιστό και αφοσιωμένο στον ιδιοκτήτη του, αλλά δεν είναι σκύλος για τον οποιονδήποτε. Αν θέλεις να αυτοεπιβεβαιωθείς και να προβάλλεις το εγώ σου μέσα από τη δυναμική του σκύλου σου, τότε απλά δεν είσαι ο κατάλληλος ιδιοκτήτης για αυτόν. Αν είσαι αντίθετα διατεθειμένος να διαχειριστείς με υπομονή την ισχυρογνωμοσύνη του και την έντονη προσωπικότητά του, και αν διαθέτεις την πυγμή να επιβληθείς χωρίς βία, εννοείται, σε έναν ισχυρό σκύλο, τότε ίσως τον τόπο Κανάριο να σε επιλέξει για ιδιοκτήτη του. Απαραίτητη, όπως σε όλες τις δυναμικές δράσεις, είναι η κοινωνικοποίησή του από νεαρή ηλικία με ανθρώπους, ζώα και παιδιά. Ωραία. Τι λες, Νίκο, θα συμφωνεί η Melody με τη μουσική επιλογή του βίντεο? Άνετα. Λοιπόν, να πούμε ότι η Melody μας έκανε μπάνιο πριν, έτσι. Είναι ένα πολύ όμορφο ντόγκο Κανάριο, αρκετά εντυπωσιακή από κοντά. Αλλά έχουμε όλοι τα ελαττώματά μας. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι... Δεν... Εντάξει, είναι λογικό, γιατί είναι μια φυλή που είναι στην κατηγορία των μαστιφοειδών μοροσοειδών. Είναι ένα μίξ μαστιφοειδών σκυλιών και πολλών άλλων, οπότε τα σαλάκια είναι μια μικρή ατέλεια της φυλής. Δεν πειράζει, είμαστε εξοικειωμένοι με τα σαλάκια όσοι έχουμε σκύλια. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την εκτροφή σκύλων, γιατί σε έκανα επιλέξει τη συγκεκριμένη ράτσα? Γιατί υποθέτω ότι, να πω την αλήθεια, ότι δεν γνώριζα ότι υπήρχε η φυλή ντόγκο Κανάριο, ας πούμε, έτσι. Γιατί στο μυαλό πολλών είναι τα περισσότερα μαστιφοειδή είναι λίγο συγκεχημένα. Θυμάσαι στην τηλεφωνική συζήτηση που κάναμε, επέμενα για ότι είναι κάνε κόρσο, ας πούμε, ή μου είχε κολλήσει στο μυαλό ότι είναι κάνε κόρσο. Και ξέρεις, άμα δεν είσαι ειδικό πάνω σε ένα θέμα, δεν μπορείς πολλές φορές να διαχωρίσεις. Να ξεχωρίσεις τη διαφορά δηλαδή τη μία ράτσα. Εντάξει, είναι λογικό. Είναι κάποιες μικρές λεπτομέρειες που σε κάποιες φυλές κάνουν να ξεχωρίζουν. Γεννήθηκα σε μια οικογένεια που είχαμε σκυλιά πάντα. Τουλάχιστον από τα 5 μου, που μπορεί να θυμάμαι και από φωτογραφικό υλικό που έχω, πάντα είχαμε σκύλους. Είχα σκύλους από τα 15 μου, πλέον τους δικούς μου σκύλους. Όταν κάποια στιγμή άρχισα να κατεβαίνω σε εκθέσεις σαν επισκέπτης και να παρατηρώ, βρέθηκα κάποια στιγμή στο θέαμα να βλέπω ένα Κανάριο. Η φυλή τότε πριν με το ονομαστή ήταν Πέροντε Πέρασα Κανάριο, το οποίο ήταν ακρός εντυπωσιακό. Υπήρχαν και άλλες φυλές. Τόσο εντυπωσιακό ζώο δεν είχα ξαναδεί. Οπότε άρχισα να ψάχνω περισσότερο αν υπάρχει στην Ελλάδα. Και σιγά σιγά ξεκίνησα και απέκτησα το δικό μου πρώτο δείγμα. Έπειτα, όταν πας σε έκθεση, είναι ορισμένοι άνθρωποι που δεν ξέρω εσύ για όλους, για άλλους είναι βαρετό, για μένα ήταν πολύ εντυπωσιακό. Οπότε ήταν αυτό το μικρόβιο, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, το οποίο. Μου άρεσε να μπω και εγώ στο στίβο, να είμαι με το σκύλο μου, να περάσω αυτές τις στιγμές και να δω πώς είναι. Ζώντας το την πρώτη φορά, ήταν άκρος εντυπωσιακό. Τη δεύτερη ακόμη καλύτερο, οπότε σιγά σιγά άρχισα να μπαίνω στο τρυπάκι πώς θα είναι όταν θα έχω δημιουργήσει ένα πλάσμα εγώ που θα έχω επιλέξει τους γεννήτορες, να μπαίνω, να διαγωνίζομαι και να παρουσιάζω τη δική μου δουλειά για κάτι που ευθύνομαι και για τα θετικά και τα αρνητικά. Και σιγά σιγά αποφάσισα να ξεκινήσω την εκτροφή. Υποθέτω ότι ένας αρσενικός σκύλος της φυλής θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακός, έτσι. Πόσα κιλά είναι η Melody? Η Melody είναι γύρω στα 56-57 κιλά. Είναι στα μέγιστα θηλυκά που μπορεί να βρει κανείς σύμφωνα με το πρότυπο της φυλής. Δεν θα έλεγα ότι απέχουν πάρα πολύ οι αρσενικοί, λίγο παραπάνω μάζα. Και είναι και πολύ φιλική όμως, έτσι. Ναι. Τουλάχιστον εμένα με έκανε μπάνιο πριν κανονικά. Είναι μια φυλή η οποία. Είναι η πρώτη φορά που με έκανε. Είναι μια φυλή που απαιτείται να γίνει κοινωνική. Είναι από τη φύση της άκρος προστατευτική με την οικογένειά της.
Είναι μια φυλή η οποία, όπως την έχω χαρακτηρίσει, θα έδινε τη ζωή της για να προστατεύσει την οικογένειά της και δεν θα έκανε πίσω σε τίποτα. Οπότε, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στην πόλη το 2014... Βλέπουμε και φωτογραφίες. Όλες τις φωτογραφίες που έχεις είναι υπέροχες. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να γίνει δουλειά και από τον ιδιοκτήτη και από την οικογένεια ολόκληρη όταν θα πρέπει να αποκτήσεις ένα τέτοιο σκύλο. Διότι δεν μπορείς να κυκλοφορείς μέσα στο κέντρο της Αθήνας με ένα σκύλο ο οποίος είναι ανισόρροπος, που είναι άκρος επιθετικός. Δεν είμαστε σε αγρό. Είναι μια φυλή η οποία ξεκίνησε με extreme ένστικτο. Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αν δεν δουλευτεί σωστά. Και μέλλοντα φυσικά δεν είναι ο μοναδικό σου σκύλο, έτσι. Όχι, έχω άλλα 10. 10 σκυλιά και πώς θα βγάζει. Και να διορθώσω ότι σαν εκτροφέας δεν, όπως θα νομίζουν πολλοί, δεν ζω από το σκύλο και την εκτροφή. Είναι το χόμπι μου, είναι η σκύλη μου, ο καθένας είναι μοναδικός, ξεχωριστός. Και είναι κάτι που το κάνω γιατί μου αρέσει και έχω επιλέξει να τους έχω. Επειδή είπες πριν κάτι για αγρούς, ποια είναι η καταγωγή του Ντόγκο Κανάριο? Ωραία. Είναι μια φυλή που προέρχεται. Και για ποια δουλειά χρησιμοποιήθηκε? Mm-hmm. Κατάγεται από τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Είναι μια φυλή η οποία φτιάχτηκε από μίξεις τοπικών ισπανικών τσοπανόσκυλων και άλλων μολοσοειδών σκύλων μαζί με κάποιες άλλες προσμίξεις από bulldog, από bull terrier, όπως αναγράφεται και στο ιστορικό της φυλής και στην πορεία που εξελισσόταν η φυλή περισσότερο και κάποιες άλλες φυλές για να φτάσουμε στη σημερινή μορφή που έχουμε τώρα. Αρχικά ξεκίνησε και ήταν μια φυλή η οποία χρησιμοποιείται από τους χασάπιδες. Ήταν χαρακτηριστικά νομοδιάταγμα που έλεγε ότι οι σκύλοι θα παραμένουν αλυσοδεμένοι μέρα και νύχτα και θα αφήνονται ελεύθεροι όταν πρόκειται να φυλάνε τους αγρούς το βράδυ και όταν θα πρόκειται να σκοτώνουν ελεύθερα βοηδία, ελεύθερας βοσκής. Ήταν καθαρά αυτή η δουλειά. Τη σημερινή εποχή δεν μπορούμε να πούμε ότι οι σκύλοι πρέπει να κάνουν το ίδιο, παρόλο που... Περνάει όμως αυτό, μένει στο DNA του σκύλου. Είναι μια φυλή που το ένστικτο το έχει. Δεν το χάνει. Απλά προσπαθούμε να ξευγενίζουμε το σκύλο και να το προσαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας. Mm. Υπάρχουν εκτροφείς στα Κανάρια νησιά, οι οποίοι έχουν την παλιά αντίληψη, την παλιά νοοτροπία, το τηρούν. Εγώ όμως που μένω στην πόλη και που συναναστρέφομαι με παιδιά, με κόσμο και κυκλοφορώ μέσα στο κέντρο της Αθήνας, δεν μπορώ να έχω ένα τόσο extreme σκύλο και δεν πρέπει να τον επιτρέψω να είναι τόσο extreme. Η μέλλοντι νιώθει πολύ κοιότα. Και σε ξεπεράσει ύψος. Ποια είναι τα στοιχεία έτσι, σε γενικές γραμμές του προφίλ ενός Ντόγκο Κανάριο? Γιατί εγώ στο βίντεο του ενός λεπτού δεν πρόλαβα να τα πω. Ωραία. Ένα κανάριο, όπως βλέπεις και εσύ από πρώτη φορά που το ζεις από κοντά, είναι ένα σκυλί το οποίο είναι άκρως εντυπωσιακό. Επιβλητικό από το βλέμμα. Στο πρώτο πράγμα που σε εντυπωσιάζει είναι ότι σε ψυχολογεί. Είναι ένα σκυλί το οποίο έχει κρίση. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, παρόλο που υπάρχουν και άλλα σκυλιά πολύ έξυπνα, φυλές που είναι πολύ δυναμικές, είναι μια φυλή πολύ ξεχωριστή από τις άλλες. Έχει κρίση. Όσο το σκυλί δουλεύεται σωστά, με σωστή εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση και έχει πολύ καλή επαφή με τον ιδιοκτήτη του, είναι ένα σκύλος ο οποίος δεν συγκρίνεται με άλλον. Το χαρακτηριστικό τώρα θα έλεγα ότι είναι άκρως εντυπωσιακό, η προσωπικότητα που σε διεκδικεί. Ναι, σαν σκύλος είναι και λίγο ξεροκέφαλος, θέλει να περάσει και το δικό του να διεκδικήσει. Γιατί έχει ισχυρή προσωπικότητα. Όλα τα μολοσοειδία, ναι. Έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Αυτό ισχύει. Και γι' αυτό λένε συνήθως, δεν ξέρω αν διόρθωσα κανένα λάθος, ότι είναι και πιο δύσκολο εκπαιδεύσιμα. Όταν... Ή τέλος πάντων υπακούν δυσκολότερα ακόμα και αν έχουν εκπαιδευτεί. Γιατί κάνουν το κεφαλίο τους. Αυτό ισχύει για πολλούς κύριους. Το ξέρω, κεφαλιά δεν μου αρέσει να το χρησιμοποιώ. Εγώ το λέω ισχυρογνωμοσύνη, ας πούμε. Το ίδιο πράγμα είναι ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Πάντως είναι πολύ αφοσιωμένος στην οικογένεια, έτσι προστατευτικός με τα παιδιά. Και όπως είπαμε και στο βίντεο, αν αποφασίσεις να κάνεις κακό σε ένα μέλος της αγγέλης του. Και το κανάριο, κάτι που έχει σαν σκύλος, είναι ότι είναι σκύλος με έναν ιδιοκτήτη. Μπορεί η οικογένεια να έχει 6-7 μέλη, ο ιδιοκτήτης όμως του σκύλου που θα είναι πιστός, ο σκύλος πάντα, θα είναι ένας. Θα συνεργάζεται με όλους. Αλλά το αφεντικό του θα είναι ένα και συνήθως επιλέγει ο σκύλος ποιο θα είναι το αφεντικό. Μπορεί να αγοράσεις το κουτάβι εσύ, να το εισάγεις στην οικογένειά σου και να είναι η σύζυγος ή το παιδάκι το μικρό. Που ο σκύλος θα είναι. Θα αποδίδει σεβασμό συνεχώς. Πάντως δεν το κάνει αυθαίρετα ο σκύλος, κάτι βλέπει. Όχι. Όχι. Το ένστικτο και η επαφή, το ένστικτο και η επαφή που έχει αυτή η φυλή θεωρώ ότι είναι μοναδική. Πάντως ισχύει λίγο πολύ για όλα τα σκυλιά έτσι, αυτό, δηλαδή τα χαρακτηριστικά αυτά. Όχι, δεν ναι. Εννοώ ότι σαφώς και ισχύει θα επιλέξουν και ισχύει. Ότι για να έχεις καλύτερη σχέση με το σκύλο σου είναι η επαφή. Όσο δεν έχει σημασία αν θα ασχολείσαι 15.000 ώρες με το σκύλο, κάτι που δεν είναι εφικτό,
είναι να έχεις ποιοτικό χρόνο και να υπάρχει επαφή. Και μια και μιλάμε για ηδεμόνα, ιδιοκτήτη σκύλου, μπορεί οποιοδήποτε να γίνει ιδιοκτήτη σκύλου. Όχι. Θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας ότι δεν είναι εύκολο. Συνήθως στην Ελλάδα οι άνθρωποι που μας πλησιάζουν είναι λίγο που θέλουν να προβάλλουν το εγώ τους. Είναι οι πιο ακατάλληλοι ιδιοκτήτες. Το κανάριο μπορεί να έχει σχέση με άλλα σκυλιά, μπορεί να έχει υπάρξει ιδιοκτήτης άλλων σκύλων. Είναι εντελώς διαφορετικό σε ψυχολογία στα πάντα. Πρέπει να είσαι άνθρωπος ο οποίος έχει διάθεση να συνεργαστεί με τον εκτροφέα σου, με τον εκπαιδευτή σου, που έχει γνώσεις πάνω στη φυλή και να ακούσεις 5 πράγματα τα οποία θα κάνουν τη συμβίωση πολύ αρμονική. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Συνήθως όμως δεν είναι πάντα εφικτό. Είναι όπως με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή έχω ένα ωραίο αυτοκίνητο για να το βάλω. Ναι, είναι το χαρακτηριστικό του Έλληνα. Ότι όσο πιο μεγάλος ο σκύλος, όσο πιο εντυπωσιακός, τόσο προβάλλω το εγώ μου. Ενώ δεν είναι έτσι. Όσο πιο μεγάλος ο σκύλος και όσο πιο επικίνδυνη η φυλή εντός εισαγωγικών πάντα, θέλει περισσότερη δουλειά και θέλει περισσότερη υπευθυνότητα. Γιατί είναι ένα σκύλος που όταν θα φύγει από τα χέρια σου, δεν είναι κάτι που θα περάσει και δεν θα κάνει ζημιά στον άλλον. Θέλει πολύ, πολύ προσοχή. Ναι, βέβαια. Ένα θέμα που ήθελα να το συζητήσουμε και αυτό. Δηλαδή, γενικά για τις δυναμικές ράτσες, όπως σας λέω, εγώ δεν ξέρω αν ήθισε στον επαγγελματικό χώρο αυτό να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη έκφραση. Είναι ένα σκύλο, τα τσιουάουα, ξέρω εγώ, είναι μικρόσωμα σκυλιά, είναι πολλές φορές πιο νευρικά, γαβγίζουν, είναι πιο επιθετικά, αλλά αν σε δαγκώσει ένα τσιουάουα, δεν τρέχει και τίποτα πλέον. Mm-hmm. Ενώ αν αποφασίσει ένα ντόπο κανάριο να σε δαγκώσει. Νομίζω ότι εκεί θα έχει ένα τεχνικό ένα πρόβλημα μέλλον. Αν έχει ένα βάιλερ, τέλο πάντων σκυλιά δυνατά, τότε θα έχει θέμα. Αν εγώ έρθω τώρα, για παράδειγμα, εντυπωσιάστηκα σήμερα που είδα τον σκύλο και έρθω και σου πω, κύριε Λουσίδη, θέλω να αποκτήσω ένα τόπο κανάριο. Είναι τόσο απλό, δηλαδή όχι, αρκεί να συμπληρώσω το αντίτιμο και να πάρω το σκύλο. Η δουλειά του εκτροφέα δεν πληρώνεται ούτε με το οποιοδήποτε αντίτιμο ρύση. Διότι η ψυχική διάθεση και το κομμάτι που βάζει ο κάθε εκτροφέας στην εκτροφή του και στα κουτάβια του δεν πληρώνεται. Είναι ξεκάθαρο. Για να πάρει οποιοδήποτε από έναν εκτροφέα, όχι από μένα, από έναν οποιοδήποτε σοβαρό εκτροφέα, έχει προϋποθέσεις. Δεν είναι άιντε, έχουμε τα χρήματα και πήγαμε να πάρουμε το κουτάβι. Είναι σε πρώτη φάση να γνωρίσεις τη φυλή. Να δεις και να δει και ο εκτροφέας αν η φυλή είναι η κατάλληλη για σένα. Ναι. Αν η ανάγκη σου, η καθημερινότητά σου μπορούν να συμβαδίσουν. Αν μπορείς το σκύλο να τον συντηρήσεις όπως πρέπει να το συντηρήσεις. Ποιοτικά, γιατί να πάρεις ένα σκύλο και να μπορείς να το συντηρήσεις, δεν είναι. Η δουλειά του εκτροφέα δεν τελειώνει μόλις παραλάβεις το κουτάβι ή δώσεις το αντίτιμο που θα ορίσεις. Δεν σταματάει εκεί. Η δουλειά του εκτροφέα συνεχίζει μετά. Είναι με συμβουλές. Είναι με το να βοηθάει τον ιδιοκτήτη σε 5 πράγματα πάνω στη φυλή. Να βοηθήσει το σκύλο να κοινωνικοποιηθεί, να εκπαιδευτεί σωστά, να τον καθοδηγήσει. Και να έχει όσο δυνατόν πιο αρμονική συμβίωση. Mm. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Δεν είναι το πριν, ότι θα επιλέξεις τον κατάλληλο ιδιοκτήτη, αλλά το μετά είναι το πιο σημαντικό. Γιατί ένα σκύλο, όσο ωραίο και να είναι, για να γίνει ωραίο, δεν φτάνει το 50% που είναι ένα πολύ ωραίο κουτάβι. Είναι και όλη η υπόλοιπη εξέλιξη που θα βάλει ο ιδιοκτήτης μετά. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό τώρα όταν αποκτάς ένα μικρό κουτάβι και θα πρέπει να του μάθεις κανόνες συμπεριφοράς κτλ. Και, να κάνεις έναν ισορροπημένο σκύλο, θα πρέπει πρωτίστως εσύ να είσαι. Ναι, ναι, όλο το σύνολο. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Ότι εγώ λοιπόν, ως επίδοξος ιδιοκτήτης ενός ντόκου κανάριο, τι θα πρέπει να υπολογίσω. Δηλαδή, είναι ένα σκύλο σίγουρα δυναμικό, mm-hmm. το είπαμε. Έτσι, μεγαλός όμως φαίνεται άλλωστε. Ναι, αρκετά. Άστι, δεν πειράζει, εντάξει. Άρα και θα είσαι λίγο άβολα για να κάνουμε συζήτηση, έτσι. Έχει ανάγκη σε άσκηση, για άσκηση. Είναι ένας κύριος που δεν μπορεί να είναι όλη μέρα στο διαμέρισμα. Σαφώς και μπορεί να ζήσει άνετα στο διαμέρισμα. Αρκεί να έχει τους περιπάτους του, τις εκτονώσεις του στο πάρκο, το κολύμπι του το καλοκαίρι σε κατάλληλες συνθήκες και κατάλληλη θερμοκρασία. Είναι ένας κύριος που μπορεί να σε ακολουθήσει παντού με μέτρο. Είναι ένα σκύλο μεγαλό όμω που έχει αναηλικία τι ανάλογε ανάγκε. Άλλε ανάγκε έχει ένα κουταβάκι 4 μηνών που έχει τελειώσει τον εμβολιασμό του και βγαίνει πλέον στον δρόμο για την κοινωνικοποίησή του και στο πάρκο. Και άλλο έχει τώρα η μέλλοντι που είναι 3 χρονών και είναι υπερχαρούμενη. Ναι, όντω. Και είναι φοβερό γιατί εξοικειώθηκε άμεσα με το χώρο. Ναι. Έτσι, δεν είχαμε κανένα. Και αν ήταν δυνατόν να φύγω από τον καναπέ εγώ για να κάτσει εκείνη, δεν θα είχε κανένα μα κανένα μπορούμε πρόβλημα. Μπορούμε να το κάνουμε, δεν υπάρχει θέμα.
Θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη, δεν πρόσεξα τώρα γιατί είχα τον νου μου στη μελλοντία, αν το είπαμε, ότι ως μεγαλός όμως σκύλος, έτσι, έχει και περισσότερη ανάγκη σε τροφή. Σε περιποίηση πώς θα πάει? Εσύ θα περιποιήσεις αρκετά τα σκυλιά σου. Σε περιποίηση, χρειάζεται... η διατροφή είναι το α και το ω. Mm. Σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση. Είναι κάποια συμπλέμματα διατροφής που δίνουμε χαρακτηριστικά για τις αρθρώσεις. Γιατί είναι μια φυλή που έχει σκιακή δυσπλασία, μια πάθηση που είναι πολύ έντονη στις μολοσοειδή μας, στις φοιδιφυλές. Μπορεί ένα εξόρυπος διακόπτω, μπορεί ένα εκτροφέας να το ελέγξει αυτό, να το περιορίσει. Ναι. Πέρα από το κομμάτι που κάνει ο εκτροφέας, που να έχει ένα πρότυπο μια φυλή και να εκτρέφει σύμφωνα με αυτό, πρέπει να έχει σαν βάση τρία πράγματα. Για μένα, σαν Νίκο. Να έχει την υγεία του σκύλου πάνω απ' όλα, δηλαδή στις παθήσεις που η φυλή έχει θέματα, να εξετάζονται τα δείγματα για να προσπαθείς να μειώνεις τα προβλήματα. Να έχει τη σωστή μορφολογία που ορίζουν τα πρότυπα της Διεθνούς Κοινοβιολογικής Ομοσπονδίας. Και να έχει και τον ανάλογο χαρακτήρα, και όπως το χαρακτηρίζουμε, το ταπεραμέντο. Να μην χάνει κανένα από τα τρία αυτά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικά να υπάρχουν πάντα και τα τρία. Να μην εξαλείφεται κανένα από τα τρία. Για να υπάρχει αρμονία και να υπάρχουν σωστά δείγματα. Οι εκτροφείς, όταν κάνουν σοβαρή δουλειά, που κάνουν όλες τις εξετάσεις και ελέγχουν και τους άλλους δύο παράγοντες που είπαμε, μπορούν να περιορίσουν κάποια πράγματα. Δεν είναι όμως θεοί, και είναι πολύ σημαντικό να το ακούει ο κόσμος αυτό, ότι οι εκτροφές δεν είναι Θεός. Μπορώ να μειώσω τις πιθανότητες να συμβεί κάτι, αλλά δεν αποκλείεται και σε μένα και σε ένα δείγμα δικό μου να βγει κάποιο πρόβλημα. Σαφώς είναι πιο προσεγμένα και μπορείς όταν ελέγχεις στην εξέλιξη της γενολογίας σου να ξέρεις τα θετικά και τα αρνητικά, όπου να ξέρεις καλύτερα πώς θα εκθρέψεις για να τα μειώσεις περισσότερο. Κληρονομικότητα, πόσες γενιές πάει πίσω, το γνωρίζουμε καθόλου αυτό? Όχι, υποθέτω. Τώρα, αυτό δεν μπορώ να σου το πω με απόλυτη ειλικρίνεια. Γιατί πολλές φορές είναι και κάποιοι παράγοντες επίκτητοι που δημιουργούν θέματα στους σκύλους. Mm. Χαρακτηριστικά η σχιακή δυσπλασία, που είναι μια πάθηση των φυλών της ομάδας 2, που είναι τα μαστίφ μολοσοειδή, είναι κληρονομική αλλά είναι και επίκτητη. Εκεί λοιπόν παίζει μεγάλο ρόλο πώς μεγαλώνει το κουτάβι. Γιατί μπορεί να είναι από εντελώς απαλλαγμένους γονείς και να βρεθεί με 1.000 προβλήματα από το πουθενά. Είναι το κομμάτι που πρέπει να προσέξει ο ιδιοκτήτης στο σκύλο του. Τι ακριβώς πρέπει να προσέξουμε λοιπόν, αν πάρουμε ένα κουταβάκι? Α, υποθέσουμε ότι θα πάρει ένα κουτάβι. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Είπαμε, το πρώτο παράγοντες είναι. Τα πιο βασικά. Τα πιο βασικά. Πολύ καλή διατροφή. Να μείνουν τα σκυλιά υπέρβαρα σε πολύ νεαρή ηλικία. Να έχουν το ανάλογο περπάτημα και την ανάλογη γυμναστική που δεν είναι η ίδια του κουταβιού με τον ενήλικο σκύλο ποτέ. Το κουταβάκι που θα παίξει με τον μπαλάκι 10 λεπτά είναι άσκηση. Ο ενήλικος θα παίξει μία ώρα με τον μπαλάκι, θα κολυμπήσει 2-3 ώρες. Είναι πάλι άσκηση, αλλά είναι εντελώς διαφορετική. Βέβαια, το κολύμπι είναι κάτι που μπορεί να το ξεκινήσει το κουταβάκι από 3 μηνών, γιατί δεν δημιουργεί τραυματισμούς και είναι ακίνδυνο. Θερμίδες καταναλώνει, κακό δεν κάνει ποτέ. Αν και είναι και δύσκολο, φαντάζομαι. Όπως είναι τα μωρά, δεν μπορείς να τα ελέγξεις απόλυτα. Δηλαδή, πώς θα πεις ένα κουταβάκι να σταματήσει να πει. Ναι, είναι σημαντικό πολύ το έδαφος που θα πατάει το κουτάβι. Mm. Το ληστηρό πλακάκι είναι. Που οι περισσότεροι έχουμε στα σπίτια μας. Ακριβώς. Είναι κάτι που δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε οι εκτροφείς ότι έχει μία πολύ απλή μικρή μοκέτα για να μην γλιστράει το κουτάβι. Και στις βαριές φυλές, εντάξει, τα σκαλιά είναι κάτι απαγορευτικό. Είναι. Άρα πρέπει. Τουλάχιστον τον πρώτο 1-1,5 χρόνο το προσέχουμε πάρα πολύ. Mm. Και είναι παράγοντες που πρέπει να του έχει πάντα υπόψη κάποιο και όχι να νομίζει ότι πήρε ένα πολύ ωραίο σκύλο από μια πολύ καλή εκτροφή. Και ότι θα γίνει όπως είναι έτσι. Αν δεν δουλέψεις και εσύ να βάλεις το δικό σου το κομμάτι. Και φαντάζομαι ότι αυτό εννοούσες πριν, έτσι. Ναι, είναι το κομμάτι ότι η σχέση ιδιοκτήτη-εκτροφέα δεν σταματάει στην αγορά, αλλά συνεχίζεται και μετά. Έτσι, γιατί προφανώς και εσύ μοιάζεσαι για τα σκυλιά σου ακόμα και μετά. Μα, σαν εκτροφείς, όλοι οι εκτροφείς, αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τους ιδιοκτήτες μας. Γι' αυτό και τους ψάχνουμε και τους ελέγχουμε να είναι κατάλληλοι για να περάσει το κουτάβι σωστά, για να μπορούμε και εμείς να έχουμε μια πολύ καλή επαφή και να συνεχίσουμε με τον χρόνο να τους βοηθάμε και να κάνουμε τη συμβίωσή τους και τη συνύπαρξη με το νέο μέλος της οικογένειας. Να είναι πάντα όσο και δυνατόν περισσότερο καλή. Με τα παιδιά, πώς είναι η συγκεκριμένη φυλή? Με τα παιδιά, η συγκεκριμένη φυλή, όταν έχει κοινωνικοποιηθεί, όταν έχουν έρθει σε επαφή τα σκυλιά από μικρή ηλικία με παιδιά, είναι άψογα. Υπερπροστατευτικά. Τα παιδιά, οι σκύλοι δεν υποφέρουν καθόλου. Τα παιδιά αν αντέξουν το σάλι από το πολύ γλύψιμο. Το μόνο που μπορεί να κινδυνεύσουν, σε τίποτα άλλο. Πρέπει να προσέχουμε λίγο όταν παίζουν μαζί, γιατί φαντάζομαι ότι εντάξει, εσύ ας πούμε τα σκυλιά σου τα εμπιστεύεσαι. Πολύ και εγώ το δικό μου σκύλο τον εμπιστεύομαι. Σαφώς. Αλλά
όλοι μεγαλώσουμε σκύλοι, είναι απόλυτα λογικό να είναι πολύ πιο άγαρμπη από ένα μικρό σωμοσκύλο σε ένα παιδάκι μικρό 2-3 χρονών. Το μόνο που θέλει προσοχή. Αν και από τη δική μου εμπειρία έχω δει ότι οι σκύλοι κάνουν τα πάντα να μην πειράξουν τα παιδιά, να μην τα χτυπήσουν και να είναι δίπλα τους χωρίς τα παιδιά να πάθουν τίποτα. Αλλά σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να έχεις δουλέψει με το σκύλο σωστά, να έχει κοινωνικοποιηθεί σωστά. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι στην κρίσιμη ηλικία, τέλος πάντων, όταν είναι κουτάβι, ό,τι σπείρεις θα θερήσεις. Παίζει μεγάλο ρόλο. Αν ένα κουτάβι κακοποιηθεί εντός εισαγωγικών από ένα παιδί. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ένα σκύλος που είναι με την οτροπία του Έλληνα στο κτήμα και φυλάει και έχει μεγαλώσει 4 χρόνια στη ζωή του, όταν ξαφνικά θα εισάγεις αυτό το σκύλο μέσα στην πόλη, θα το φέρεις σε διαμέρισμα και θα έχεις το παιδί σου. Σαν να έχει προγραμματιστεί. Πόσο σκύλος μπορεί να είναι απόλυτα ισορροπημένος που έχει μάθει εντελώς διαφορετικά, δεν έχει συνηθίσει τίποτα από αυτά με ένα παιδάκι που έρχεται εξάλφου στη ζωή του ξαφνικά ένα πρωινό. Είπαμε για τον εκτροφέα. Εγώ που θέλω να αγοράσω ένα σκύλο από έναν εκτροφέα, τι πρέπει να προσέξω, τι θα με συμβούλευες να προσέξω. Είναι αυτά που αναφέραμε πριν, ότι σε πρώτη φάση πρέπει να κάνεις μια έρευνα, να επισκεφτείς από την ίδια φυλή που σε ενδιαφέρει διάφορες εκτροφείς, ποτέ σε έναν. Πρέπει να έχεις πάντα μέτρο σύγκρισης, όχι μόνο σκύλων και των εκτροφέων. Να δεις ο κάθε εκτροφέας τι εξετάσεις υγείας κάνει στη φυλή του. Σημαντικό. Να δεις πού βρίσκεται. Να δεις τα δείγματα που εκτρέφει. Να ζήσεις τα χαρακτηριστικά, πώς είναι από υγεία, από μορφολογία, από τα περαμέντο, πώς είναι με τα παιδιά, πώς είναι στην οικογένεια. Να δεις δείγματα αρκετά που έχει βγάλει για να κατασταλάξεις. Αλλά πάντα πρέπει να έχεις σύγκριση. Δεν πρέπει να πας στον πρώτο εκτροφέα που θα βρεις, πρέπει να πας να συγκρίνεις σε διάφορες εκτροφείς για να μπορείς να έχεις άποψη. Και να μην βιαστείς ποτέ να πάρεις το πρώτο κουτάβι που θα είναι διαθέσιμο. Εκτός αν νιώθεις απόλυτα ότι σε ικανοποιεί ο εκτροφέας που βλέπεις εκείνη τη στιγμή, τον έχεις παρακολουθήσει, τότε ναι. Είναι πολύ προτιμότερο. Βλέπω το λάθος που κάνουν πολλοί ιδιοκτήτες. Ζητάνε από έναν εκτροφέα ένα κουτάβι, δεν έχει διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή κουτάβια, θα απευθυνθούν σε ένα pet shop. Είναι σφάλμα. Το πιο σωστό είναι να μάθουμε να έχουμε υπομονή, να μελετήσουμε τον εκτροφέα που έχουμε επιλέξει να αποκτήσουμε το ζώο του στην πορεία και να περιμένουμε μέχρι να έχει το κατάλληλο κουτάβι για εμάς. Γιατί πολλές φορές και όλα τα κουτάβια που έχουμε σε μία γέννα δεν κάνουν για όλους τους ιδιοκτήτες. Μια οικογένεια που είναι πιο ήπιον τόνων δεν μπορεί να πάρει ένα πιο extreme κουτάβι σε χαρακτήρα. Γι' αυτό και υπάρχει πάντα διαχωρισμός των κουταβιών στην ποιότητα. Όχι μόνο τη μορφολογική ως προς τις εκθέσεις και την αναπαραγωγή, ακόμη και το χαρακτήρα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε το χαρακτήρα που θα εισάγουμε στην οικογένειά μας. Να είναι αυτό που ζητάμε και αυτό που μας ταιριάζει. Δηλαδή εκτός από τα γενικά χαρακτηριστικά. Εκτός από τα γενικά χαρακτηριστικά που θα βλέπεις της ράτσας. Θα ακριβώς. Πρέπει να δούμε και την, να είναι και ο την προσωπικότητα χαρακτήρας. Όσο μπορείς να καταλάβεις. Γιατί σε μια γέννα δεν είναι ποτέ όλα τα κουτάβια ακριβώς ίδιου χαρακτήρα. Είναι το κουτάβι που είναι πιο ήπιον τόνων, το κουτάβι που είναι πιο νευρικό, το κουτάβι που είναι με μέτρο. Οπότε πρέπει να δούμε ποιο από αυτά ποιο μας συστήνει ο εκτροφέας που απευθυνόμαστε είναι το πιο κατάλληλο για εμάς. Γι' αυτό και με τη μία φορά ποτέ δεν μπορείς να επιλέξεις το κουτάβι ή δεν μπορεί, μάλλον να το θέσω αλλιώς. Γι' αυτό ο εκτροφέας πρέπει να σε δει, ο εκτροφέας που επιλέγεις ότι θα πάρεις το κουτάβι. Πρέπει να σε δει παραπάνω από 1-2 φορές για να μπορέσει να σε βοηθήσει να σου δώσει το κατάλληλο κουτάβι για σένα. Ναι. Mm. Αυτό που θα ταιριάζει να μπει στην οικογένειά σου και στις ανάγκες σου και στη ρουτίνα σου. Και πολλές φορές μπορεί να μην είναι και η κατάλληλη εποχή, όσο και να έχεις τη θέληση, να αποκτήσεις τη δεδομένη στιγμή που το θες εσύ. Γι' αυτό καλό είναι να ακούμε και να δεχόμαστε. Και να μαθαίνουμε συνεχώς. Ναι. Γιατί. Λοιπόν. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την δικηγόρο Βάσκη Παπαδοπούλη για να συζητήσουμε λίγο για το τι προβλέπει ο νόμος για το ζευγάρωμα αναπαραγωγής ζώων σκύλων, γιατί όπως είπαμε και πριν, έτσι η εκτροφής κάνεται περισσότερη επαγγελματική σωστή δουλειά και ελέγχεται τις διασταυρώσεις και τα σκυλιά που προκύπτουν από αυτές, αλλά το να ζευγαρώνει ο καθένας ανεξέλεγκτα το σκύλο του χωρίς να έχει την επαγγελματική εμπειρία, έτσι προφανώς δεν είναι σωστό γιατί θα δώσει απογόνους που ίσως δεν είναι ό,τι καλύτερο. Καλησπέρα, Βάσια. Καλησπέρα, Θεοδωρή. Καλησπέρα και στους καλεσμένους σου. Και στη Melody. Και φυσικά και στη Melody και χαίρομαι πάρα πολύ που την είδα και δεν έχει ούτε κομμένα αυτάκια ούτε ουρίτσα. Έτσι. Όπως προβλέπει ο νόμος, οπότε μπορεί και συμμετέχει και στις εκθέσεις. Ακριβώς. Και να παίρνει και βραβεία. Λοιπόν, τι προβλέπει ο νόμος τώρα για το ζευγάρωμα αναπαραγωγή.
Ο νόμος προϋποθέτει αρχικά να έχει εκδοθεί άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας κατοικιδίων ζώων, εφόσον λοιπόν γίνεται για εμπορικούς σκοπούς, δηλαδή πώληση. Εκτός από την άδεια, απαιτείται οι αναπαραγόμενοι και οι προσπόλησης σκύλοι και οι γάτες να διαθέτουν βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο και να έχουν σημανθεί, να έχουν το τσιπάκι όπως λέμε. Επίσης, πρέπει να τηρούνται και όλοι οι κανόνες ευζοίας, η ασφάλεια και η παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης. Έχουν κάνει τα εμβόλια τους. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους επαγγελματίες όπως είναι ο καλεσμένος σου, δηλαδή ισχύει και για τους ερασιτέχνες, όπως για παράδειγμα εσύ αν έχεις μία σκυλίτσα και θέλεις να προχωρήσει αναπαραγωγή της για εμπορικούς σκοπούς για να πουλήσει τα κουτάβια, οι ίδιες προϋποθέσεις απαιτεί και για σένα ο νόμος. Δηλαδή να έχεις την άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας και βιβλιάριο υγείας, διαβατήριο και τσιπάκι. Τα ίδια ακριβώς. Αν δεν τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή αν δεν υπάρχει άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας, υπάρχει πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ειδικά για τους σκύλους και μόνο η εκτροφή, δεν μιλάμε για αναπαραγωγή και εμπορία, και μόνο η εκτροφή ενός θηλυκού σκύλου για εμπορικό σκοπό, χωρίς άδεια, επιβάλλεται 1.000 ευρώ πρόστιμο, με προσάξιση 10% για κάθε επόμενο ζώο. Επίσης, η προσπόληση γάτες και σκύλοι πρέπει να διαθέτουν βιβλιάριο υγείας και διαβατήριο καθώς και τσιπάκι, όπως είπαμε. Διαφορετικά θα βρεθεί ο επαγγελματίας ή ο ερασιτέχνης εκτροφέας με ένα πρόστιμο, αντιμέτωπος με ένα πρόστιμο των 1.000 ευρώ, 3.000 ευρώ, με συγχωρείτε. Επίσης, αν τα βιβλιάρια αυτά δεν είναι ενημερωμένα, ακολουθεί νέο πρόστιμο 1.000 ευρώ που αφορά κάθε ζώο και είναι 1.000 ευρώ για το πρώτο ζώο με προσάρτηση 10% για κάθε επόμενη παράβαση. Και επίσης, για να μπορέσει κάποιος να πουλήσει ζώο, δεν θα πρέπει να έχει ηλικία μικρότερη των 8 εβδομάδων. Διαφορετικά, θα έχει πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά ζώο. Και επίσης, απαγορεύεται να πουλούνται πλέον με τον νόμο για την κακοποίηση, που είναι και ο ακροτηριασμός θεωρείται κακοποίηση ζώου, απαγορεύεται λοιπόν να πουλούνται ακροτηριασμένοι σκύλοι, όπως είναι και με το κόψιμο ουράς και αρφιών. Γι' αυτό είπα και χάρηκα πάρα πολύ που είδατε Melody άρτια. Και η Melody χαίρεται, όπως βλέπεις. Το βλέπω, ναι. Εντάξει, είναι πραγματικά τεράστια, αλλά είναι πολύ όμορφη. Βάσκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν. Okay. Την είδα τη Melody, έτσι. Υπάρχουν κάποια. Συζήτησαμε πριν για το θέμα των εκθέσεων. Υπάρχουν και είπαμε ότι πρέπει να πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, θα ήθελα να αναφερθώ. Είναι πανάκι αυτό για τον εκτροφέα? Γιατί, αν είναι. Αν είναι πανάκι, αν είναι δηλαδή η εξωτερική εμφάνιση. Και θα σου πω για ποιο λόγο το αναφέρω. Γιατί έχω δει ντοκιματέρ, ας πούμε, στο BBC που έχει γίνει και έρευνα κτλ. Και λέει ότι σε συγκεκριμένες ράτσες σκύλων, το International Kennel Club, πώς ακριβώς είναι η Παγκόσμια Ένωση, τέλος πάντων. Διεθνής Ομοσπονδία Σκύλων. Μπράβο, η Διεθνής Ομοσπονδία Σκύλων, ότι απαιτεί για κάθε. Έχει ένα πρότυπο για κάθε φυλή. Σωστά. Έτσι, και λέει ότι πολλές φορές το πρότυπο. Είδα συγκεκριμένα για τον Ροδέσιαν Ridgeback. Έτσι, είναι, νομίζω στην Αφρική το χρησιμοποιούσα για να κυνηγάει λιοντάρια. Και έλεγε τέλος πάντων ότι αν δεν έχει την ανάποδη γραμμή τριχώματος, έτσι δεν είναι, έτσι νομίζω. Είναι χαρακτηριστικό. Ναι, δεν είναι Rhodesian Ridgeback. Έλεγε μια εκτροφέας, μάλιστα σε μεγάλη ηλικία. Και έλεγαν συγκεκριμένα λοιπόν εκεί ότι τα σκυλιά που έχουν την ανάποδη αυτή γραμμή παρουσιάζουν μια πιθανότητα τα 20% να δημιουργήσουν μια δερματική πάθηση, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία ή τέλος πάντων είναι πολύ σοβαρή. Και ενώ τα κουτάβια που δεν είχαν τη συγκεκριμένη γραμμή δεν παρουσιάζανε αυτή την πάθηση. Και έλεγε εκείνη λοιπόν ότι τα κουτάβια που δεν φέρουν τη γραμμή και δεν είναι λοιπόν Rhodesian Ridgeback, ενώ είναι απολύτως υγιή, τα πήγαιναν σε εκτενίατρο για να τα θανατώσουν επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της φυλής. Και επειδή οι νέοι εκτενίατροι δεν δεχόντουσαν να το κάνουν αυτό, έτσι, γιατί έλεγαν ότι κατά τα άλλα πρόκειται για έναν υγιέστατο σκύλο,
απευθύνονταν σε παλιούς κτηνίατρους που ήταν της παλιάς σχολής τέλος πάντων και αποδέχονταν να το κάνουν. Και έλεγε ότι αν δεν έχει αυτή τη γραμμή, δεν είναι τέλος πάντων ο συγκεκριμένος σκύλος. Από ηθικής πλευράς τώρα αυτό πώς το βλέπεις? Κοίτα, είναι αυτό που είπα πριν. Σε κάθε τοκετομάδα που έχουμε, όλα τα κουτάβια δεν είναι κατάλληλα για εκτροφή, δεν είναι κατάλληλα για εκθέσεις, δεν είναι κατάλληλα για αγώνες εργασίας που είναι ένα σπορ που δουλεύουν κάποιοι επαγγελματίες εκπαιδευτές. Δεν σημαίνει όμως ότι το κουτάβι που θα βγει και θα έχει κάποια μορφολογικά μειονεκτήματα και δεν θα είναι το κατάλληλο για αυτά, δεν είναι ένα υπέροχο pet. Κατοικίδιο. Κατάλληλο για να το έχουμε στο σπίτι με την οικογένειά μας, να μας προστατεύει και να έχουμε μια αρμονική συμβίωση. Στην Ελλάδα τα έχουμε λίγο μπερδεμένα. Στο εξωτερικό, όταν επικοινωνείς με έναν εκτροφέα, όπως το κάνουμε πλέον και πολλοί εκτροφοί στην Ελλάδα, ρωτάμε τι ποιότητα κουταβιού ζητάς. Τα έχουν μπερδεμένα. Τα κουτάβια αυτά που έχουν τις μικροατέλειες, δεν τα θανατώνεις ποτέ, είναι μέγα σφάλμα. Απλά φροντίζει να τους βρεις τα κατάλληλα σπίτια που θα περνάνε μια αρμονική συμβίωση για τα υπόλοιπα 10-12 χρόνια της ζωής τους. Απλά δεν θα αναπαραχθούν, θα κάνουν εστίρωση. Όπως προβλέπεται και σε πολλές χώρες του εξωτερικού να γίνεται αυτό. Και πρέπει σιγά σιγά στην Ελλάδα να ξεχωρίσουμε ότι άλλο μπαίνω στη διαδικασία και έχω ένα πολύ καλό δείγμα που έχει εξεταστεί σε υγεία, μορφολογία, τα παραμέντο, για να προχωρήσω, έχει πιστοποιητικά δανειστικότητα, βασική προϋπόθεση, για να προχωρήσω σε εκτροφή ή σε αναπαραγωγή έστω μία φορά με ένα αντίστοιχο δείγμα και καλύτερο. Και άλλο έχω ένα κατοικίδιο δικό μου στο σπίτι μου και επιλέγω να κάνω μία γέννα γιατί θέλω να χαρίσω 5 κουτάβια σε φίλους μου. Γι' αυτό και έχουμε γεμίσει πολλά ημίαιμα και πολλά αδέσποτα στους δρόμους. Γιατί δεν υπάρχει ευσυνειδησία, δεν υπάρχει υπευθυνότητα. Ακριβώς. Και ο Έλληνας θέλει να κάνει πάντα τα δικά του. Και έτσι καταλήγουμε με αμέτρητα. Εντάξει, το έχουμε θίξει πολλές φορές στην εκπομπή αυτό το θέμα. Ακριβώς. Υπάρχουν αμέτρητα κουτάβια που ψάχνουν σκυλιά, που ψάχνουν και είναι σχεδόν αδύνατο να καλυφθούν όλα αυτά. Και προφανώς αυτό είναι. Δηλαδή, από λάθος δικό μας. Εμείς φταίμε γι' αυτό. Αν ήμασταν λίγο πιο ευσυνείδητοι και ξεχωρίζαμε στο μυαλό μας γιατί ακριβώς παίρνουμε το σκύλο, γιατί τον έχουμε στο σπίτι μας, θα ήταν τα πράγματα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Ναι, γιατί συνήθως υπάρχει ένας διαχωρισμός, δηλαδή μου, ότι τα σκυλιά ράτσας... Όχι, και δεν μιλάω μεταξύ ημίημων και καθαροημών, προς Θεού. Γενικά, δεν ναι, δεν το θέτω αυτό. Μιλάω στο γεγονός ότι ο κάθε ένας που έχει ένα σκύλο, είτε είναι κατάλληλος για να αναπαραχθεί, είτε δεν είναι κατάλληλος, εγώ θα κάνω μια γέννη, είναι το χαρακτηριστικό που ακούς. Ναι. Και θα χαρίσω τα κουτάβια. Και τα κουτάβια ναι, μετά έτσι, θα βρεθούν πολλά από αυτά στο δρόμο, και δεν ξέρει κανείς την τύχη τους. Έτσι είναι. Γιατί και εμένα, έχω και εγώ μια σκυλίτσα λοιπόν τη ζωή, η οποία είναι και πολύ όμορφη, εντάξει δεν το λέω επειδή είναι δικιά μου, και πάρα πολλοί μου λένε γιατί δεν τη ζευγαρώνεις. Και λέω ρε παιδιά, συγγνώμη, πώς να τη ζευγαρώσω? Καταρχάς, δεν είναι καθαρό είναι. Οπότε, λογικά η ζήτηση για ένα ημίωμο σκυλάκι. Εγώ το ίδιο το λέω ακόμη και σε μελλοντικούς ιδιοκτήτες, ότι το σκύλο τον επιλέγεις για να τον έχεις στο σπίτι σου γιατί τον θες εσύ. Γιατί είναι το κατοικίδιό σου, γιατί είναι η συντροφιά σου, γιατί είναι το μέλος της οικογένειάς σου. Δεν είσαι υποχρεωμένος να αναπαράγεις. Και όταν αποφασίζουν τη στήρωση νέα ζευγάρια, ιδίως που επισκέφτονται τον τελευταίο καιρό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είναι μεγάλη ευσυνειδησία και είναι υπευθυνότητα. Τα άλλα όλα τα έχουμε ζήσει, τα βλέπουμε καθημερινά και ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Πριν συζητήσουμε για τις λεγόμενες δυναμικές ράτσες και τον φόβο που προκαλούν, θέλω να συζητήσουμε λίγο μύθους και αλήθειες. Το συζητήσαμε μεταξύ μας. Πες μου κάτι, σου έχουν ζητήσει ποτέ σκύλο για να συμμετάσχεις σε κοινομαχίες? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η συγκεκριμένη κυριούλα που αναφέρθηκα πριν στο ντοκιμαντέρ του BBC είπε ότι προτιμώ να θανατώσω τα σκυλιά που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της φυλής παρά να καταλήξουν να μάχονται σε κοινομαχίες. Γιατί προφανώς επειδή το συγκεκριμένο σκυλί, έτσι, το Rhodesian Ridgeback, ανοίξει σε δυναμική ράτσα, αντί να το δώσουν ως pet σε ένα σπίτι, το προτιμούν πολλοί που ασχολούνται με τις κοινομαχίες. Σου έχουν ζητήσει ένα ποτέ σκύλο για κοινομαχίες? Σου φαίνομαι άνθρωπος ο οποίος θα με πλησιάζαν εύκολα για να μου ζητήσουνε? Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι είσαι μες στο χώρο και μπορεί να σου έχει τύχει. Θα έχει τύχει να ξεκινήσει η συζήτηση να οδεύει σε τέτοια κατάσταση, αλλά είμαι αποτρεπτικός. Προτιμούν ένα κουτάβι μου να το χαρίσω σε σπίτι που θα ξέρω πώς θα περνάει, παρά να έρθει ο αγοραστής, όπως είπες πριν, με το αντίτιμο, να μην είναι ο κατάλληλος και το κουτάβι μου, που εγώ κάθομαι και το μεγαλώνω τουλάχιστον 2 μήνες και είμαι από πάνω, το έχω μέσα στο σπίτι μου, δίπλα στο κρεβάτι μου,
και ξενυχτάω για να μεγαλώσουν και κάθομαι και περνάω πολλές ώρες μαζί τους. Να βρεθείς σε έναν ανεύθυνο και ανισόρροπο άνθρωπο για κάποιο τέτοιο σκοπό. Δεν θα το κάνω ποτέ και δεν σκοπεύω να το κάνω και όσοι κάποτε, ένας, δύο, τρεις που προσπαθήσαν να ξεκινήσουν με τη συζήτηση, ήμουν αποτρεπτικός, αποκρουστικός και σταμάτησε εκεί. Στον περίγυρό σου έχεις αντιληφθεί κάτι, δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι, όταν αναφερόμαστε στις κοινομαχίες, έχουν την αίσθηση ότι αυτά δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα, γίνονται μόνο στο εξωτερικό, έχεις ταινίες. Έτσι. Και δεν μιλάμε για τις κοινοδρομίες. Οι κοινοδρομίες είναι άθλημα. Έτσι. Όταν γίνεται με ισορροπία, επειδή έχω φίλους στο εξωτερικό που το κάνουν είναι στα λαγωνικά οράσεως, είναι άθλημα. Και αυτό που βλέπω το δουλεύουν πάρα πολύ ισορροπημένα και με σκοπό τη γυμναστική και την εξάσκηση στα ένστικτα του σκύλου, χωρίς να έχουν θυράματα ζωντανά, χωρίς τίποτα τέτοιο, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας που κάνανε στο παρελθόν. Σαφώς και συμβαίνουν όλα αυτά. Και μου είπες πριν και για το ότι υπάρχει και μια διαφορετική άθληση για τους σκύλους, πώς μου το είπες? Το pulling. Το pulling, μπράβο, ναι. Είναι ένα σπορ το οποίο όταν υπάρχει, εγώ αυτό στην Ελλάδα δεν έχω δει κάποιον και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να γνωρίζει σωστά. Αν ξέρεις να το κάνεις σωστά, να θέτεις σωστά την άθληση, να υπάρχει δάσκαλος να σου δείξει, είναι εξαιρετικό. Αν δεν γίνεται σωστά, ο σκύλος θα καταλήξει τουλάχιστον με κάποιους τραυματισμούς πολύ σοβαρούς που θα θέλουν πιθανόν και χειρουργείο και να μην φτιάξουν και ποτέ. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να τα κάνουμε όλα μισά. Δεν υποτιμώ τη χώρα μου, αλλά δυστυχώς με αυτά που βλέπω γύρω μου, είμαι σε πολλά υπερήφανος που είμαι Έλληνας, σε πολλά άλλα ντρέπομαι. Ντρέπομαι γιατί ενώ έχουμε τη θέληση, έχουμε το μυαλό, ας το κάνουμε κάτι ολοκληρωμένο, να το κάνουμε σωστό, για να έχει και το σωστό αποτέλεσμα. Όταν γίνονται όλα μισά, είναι μισά τα αποτελέσματα και καταστροφικά πολλές φορές. Εντάξει, πολλές φορές δεν υπάρχει και ενημέρωση για κάποια θέματα, δεν υπάρχει εξοικείωση του κόσμου. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη παιδείας. Ναι, μεγάλη έλλειψη παιδείας, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στο θέμα τουλάχιστον να μιλήσουμε του σκύλου που μιλάμε σήμερα. Το οποίο είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Για όλα τα θέματα, όλα τα προβλήματα της κοινωνίας προκύπτουν προφανώς από έλλειψη παιδείας. Και επειδή η ώρα είναι. Πλησιάζει και μισή. Έχουμε βέβαια κάποιο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Ναι, ένα τέλος στη διάθεσή μας. Θέλω λίγο να συζητήσουμε αυτό για την φήμη που έχουν τα σκυλιά, όπως η Melody, η οποία σε κλείθει αυτή τη στιγμή για να ανέβει πάνω σου. Την κακή φήμη που δημιουργείται γύρω από το όνομά της. Δηλαδή τους μύθους και την πραγματικότητα. Η κακή φήμη ξεκινάει γιατί όταν ψάξεις το πρότυπο μιας φυλής εντυπωσιακής, επιβλητικής, όπως είναι το κανάριο. Θα δεις ότι οι σκύλοι αυτοί στο παρελθόν, όταν είχαν ξεκινήσει και πηγαίνανε οι Άγγλοι άπηκε στα κανένα νησιά και είχαν εισάγει τα μαχητικά σκυλιά, ξεκίνησαν να το κάνουν σαν σπορ. Ήταν της εποχής. Mm. Στην πορεία σταμάτησε, έμεινε αυτό που λέγαμε ότι σκοτώνανε τα βοηδή. Mm. Όταν ο Έλληνας, και σε άλλες χώρες το έχω δει, διαβάζει όλα αυτά, σου λέει: α, ο σκύλος αφού μπορεί και είναι φτιαγμένος γι' αυτό, πρέπει να το κάνουμε και σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι που γίνονταν το 1860, το 1870. Είμαστε στο 2014 και σκεφτόμαστε ακόμη πρωτόγωνα. Τι να πω γι' αυτό, δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Σε ό,τι αρνητικό συμβαίνει στις φυλές, φταίμε εμείς. Εμείς βγάζουμε την εικόνα του σκύλου προς τα έξω. Αν εγώ βγω και είμαι με το σκύλο, τον επιθετικό, τον κάφρο που βγαίνει έξω και είναι μέσα στη μανούρα, όλοι θα εντυπωσιαστούν και θα τραβήξει το ανάλογο κοινό που θα θέλει να έχει ένα σκύλο για να προβάλλει το εγώ του αυτό που λέγαμε και να έχει ένα σκύλο εντυπωσιακό, μεγάλο και άγριο, που θα τρομάζει τους πάντες. Υπάρχουν βέβαια και σκυλιά που μπορεί εκεί, κάτω από τις οδηγίες του εκτροφέα ή του εκπαιδευτή τους να γίνουν επιθετικά, έτσι. Αλλά είναι εκπαιδευμένα για αυτό το σκοπό και υπακούν απόλυτα άλλο στον να είναι εκπαιδευμένος ο σκύλος για αυτό το λόγο. Και άλλο ο σκύλος να είναι αδούλευτος, ακοινωνικοποιητός, άκρος επιθετικός και να κυκλοφορεί στον δρόμο και να τρομάζει τον κόσμο. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Πάμε να δούμε ένα σχετικό βιντεάκι που βρήκαμε στο ίντερνετ με ένα σκύλο, νομίζω είναι βέλγικο μαλινουά, θα μου πεις και εσύ αν δεν είναι λάθος, το οποίο υπακούει τέλεια στον ιδιοκτήτη του όταν νιώσει ότι εκείνος απειλείται. Okay.
Enough! Attack! Enough! With me! Walking! Νομίζω ότι αν λοιπόν ξέρεις τι κάνεις, αν είσαι επαγγελματίας, αν έχεις εκπαιδεύσει σωστά το σκύλο σου για αμυντικούς λόγους, για την προστασία σου, ακριβώς, τότε όπως είδαμε, έτσι, μπορείς να τα καταφέρεις υπέροχα και να μην. Οι σκύλοι είναι απόλυτα ελεγχόμενοι, υπάρχουν όρια και ξέρεις και εσύ ο ίδιος που φτάνει ο σκύλος, οπότε κινείς αναλόγως. Mm. Όλα είναι θέμα στο μυαλό μας και θέμα της υπευθυνότητας και της σοβαρότητάς μας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα γιατί και. Δεν σου κρύβω ότι και εγώ που έχω μια εξοικείωση με τα σκυλιά, έχω σκυλιά. Όταν βγαίνω βόλτα και πάω στο πάρκο και θα δω κάποιον με ένα pitbull, ας πούμε, ή με ένα ροτβάιλερ, μέσα μου θα μαζευτώ λίγο, ρε παιδί μου. Ξέρεις, ενώ το κατακρίνω όταν το κάνουν οι άλλοι αυτό. Ναι, δηλαδή να είναι προκατηλημένοι απέναντι σε αυτές τις ράτσες. Είναι παρεξηγημένα από ανεύθυνους ιδιοκτήτες και έχουν χαρακτηριστεί αρνητικά οι φυλές. Όλα, για όλα φταίνουν οι ιδιοκτήτες. Σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι οι ιδιοκτήτες είναι απόλυτα. Ο άνθρωπος φταίει για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν σημαίνει ότι θα δεις ένα κανάριο, θα δεις ένα αντίστοιχο κανάριο στον δρόμο, στο πάρκο και θα είναι τόσο φιλικό σε ενημέρωση που είναι δουλεμένοι και εξοικειωμένοι με αυτό. Και δεν σημαίνει ότι όταν θα έρθει να μπει μέσα στο σπίτι του. Γιατί τα έχουν μπερδεμένο ο κόσμος. Ότι επειδή είναι φιλικό και κοινωνικοποιημένο ο σκύλο στον δρόμο και μπορώ να πιω ένα καφέ, να βρεθώ με παιδάκια και να μην δημιουργήσει πρόβλημα, ότι όταν θα έρθει να μπει στο σπίτι μου δεν θα κάνει την δουλειά που πρέπει να κάνει. Φιλάς. Δεν ισχύει αυτό. Είναι ο σκύλος που είναι εντελώς διαφορετικός μέσα στον χώρο του γιατί κάνει προστασία. Αν το ζήσεις αυτό το πράγμα, θα δεις πόσο σημαντικό είναι να είναι ο σκύλος έξω από το σπίτι με το που θα περνάει την πόρτα, ισορροπημένος κοινωνικός και να μην δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Και όταν θα μπαίνει μέσα στο σπίτι και θα προσπαθεί κάποιος να εισβάλλει μέσα, να είναι ένα σκύλος ο οποίος είναι χαρακτηριστικά καρχαρίας. Αλλά θέλει δουλειά για να κρατάει τις ισορροπίες. Είναι μια φυλή, δεν ξέρω αν το αναφέραμε, που όσο τη βοηθάς με την κοινωνικοποίηση, με την επαφή, με τη σωστή εκπαίδευση, έχει πολύ μεγάλη κρίση. Mm, μπορεί και ξεχωρίζει πράγμα. Κάποια πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και είναι ένα από τα θετικά της φυλής που έχω εκτιμήσει απίστευτα. Ήμουν κάτω και άλλων φυλών, ναι, είναι κάτι χαρακτηριστικό της φυλής. Φυλή με κρίση. Όταν μεγαλώνει ισορροπημένα και σωστά, είναι ένα από τα μεγάλα προτερήματα της φυλής. Απλά το λέω γιατί και η δικιά μου, ας πούμε, που δεν είναι εκπαιδευμένη πάνω στο θέμα της. Βασικές εντολές έχει μάθει, αλλά δεν είναι εκπαιδευμένη για φύλαξη. Παρ' όλα αυτά, το όταν είναι στον χώρο της. Ακριβώς. Δεν θα αφήσει κανέναν να και όταν θα βγει να πάει την πόρτα, δεν θα ενοχλήσει κανέναν. Όταν βγαίνει, είναι σε εντελώς άλλο mood, όπως το λέμε ελληνικά. Γι' αυτό πήγα να σου πω ότι προφανώς δεν αρκεί μόνο το ένστικτο ενός σκύλου, αλλά πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα. Σαφώς. Σαφώς. Τα σαλάκια μας τα μαζεύουν στο δύο μαλά. Πάντως είναι πολύ ησυχή τόση ώρα και υπομονετική, έτσι, ούτε να φύγει, ούτε να κάνει βλέπει τίποτα. Βλέπει το monitor και είναι και εντυπωσιασμένη σου λίγο. Βγήκα στην τηλεόραση. Ναι. Ή βλέπει εσένα. Νομίζω βλέπει το σύνολο της εικόνας και την έχει εντυπωσιάσει. Αυτός είναι αρσενικός όμως, Αυτή είναι θηλυκιά. Α, η θηλυκιά είναι. Μπράβο, είδες. Μα είναι επιβλητικά σκυλιά, ρε παιδί μου, βλέπεις το. Μ' άρεσαν πάρα πολύ φωτογραφίες που έχουν να κάνουν με αρχαιοελληνικά ή με φώτο τέτοιο δηλαδή που είναι ο σκύλος. Γιατί νομίζω ότι, σαν και αυτή βέβαια. Έχω μια πολύ καλή φίλη που είναι φωτογράφος το εξωτερικό, η οποία είναι ερωτευμένη με την Ελλάδα. Οπότε κάθε φορά που κάναμε μια φωτογράφηση με τους σκύλους, ήθελε οπωσδήποτε να υπάρχουν αρχαία μνημεία. Είναι από τους ανθρώπους που εκτιμάει τους Έλληνες περισσότερο και από εμάς τους ίδιους. Mm. Και φαίνεται μέσα από τη δουλειά. Νομίζω ότι αυτό ισχύει γενικότερα με τους ξένους. Ναι. Έχει εκτιμά την Ελλάδα περισσότερο. Ακριβώς. Από τους Έλληνες. Πες μου όμως κάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε εν τέλει αυτή η φήμη η κακή που έχουν ορισμένες φυλές να την διορθώσουμε, να την εξαλείψουμε, δηλαδή. Μήπως όλα ξεκινάνε τελικά από αυτό που είπαμε πριν, από τα μικρά παιδιά και από τη σωστή ενημέρωση. Κοίτα, μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Το θέμα είναι να υπάρχει διάθεση και από εμάς τους ίδιους. Από μένα, από σένα, από τον οποιοδήποτε είναι ιδιοκτήτης ενός σκύλου, να γίνει κάτι κοινό, να κοινωνικοποιήσουμε και να δώσουμε περισσότερη παιδεία στη νέα γενιά, να μην βλέπεις παιδάκια στον δρόμο που αρχίζουν και ουρλιάζουν και τρομάζουν τους σκύλους.
Είναι κάτι το οποίο το έχω ζήσει και το ζω αρκετές φορές και δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι γιατί δεν είναι λογικό. Αν γίνουν όλα αυτά με μέτρο και εμείς οι ίδιοι έχουμε τη διάθεση να βγάλουμε από το μυαλό μας το εγώ μας και την αυτοπροβολή μας μέσω του σκύλου και καταλάβουμε τη χρησιμότητα του σκύλου στην πόλη, γιατί δεν είμαστε σε επαρχία ο σκύλος να είναι σε extreme συνθήκες, γιατί έχουμε πρόβλημα από εισβολή του καθενός στο σπίτι μας και στο χώρο μας, τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ καλύτερα. Αλλά όλα είναι θέμα διάθεσης και δουλειάς. Να δουλέψουν όλοι μαζί, να ακούσουν 5 πράγματα και να ενημερωθούν από 5 πιο ενημερωμένους ανθρώπους, για να πάμε λίγο πιο μπροστά. Δεν ξέρω αν θα πετύχει ποτέ στη χώρα μας αυτό, αλλά μπορούμε να το προσπαθήσουμε τουλάχιστον να έχουμε πει ότι έχουμε κάνει την προσπάθεια. Ήδη σε κάποια πράγματα είναι πολύ πιο βελτιωμένη η κατάσταση από ό,τι σε παρελθόν. Πάντως η Melody είναι σε επιφυλακή και τώρα, έτσι. Τσεκάρει απλά. Κάποιον αντιλήφθηκε. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό η ενημέρωση, ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια σκυλιά. Έτσι και να είμαστε συνειδητοποιημένοι, όπως είπες πριν, απόλυτα. Δεν ξέρω αν έχουμε, επειδή είπαμε πριν, αναφερθήκαμε στο θέμα των εκθέσεων, αν έχουμε το βίντεο, Νικόλα, να ακούς το βίντεο με την, έκθεση του Νικόλα, με τον διαγωνισμό, μπράβο που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Ναι, ναι, αν θέλεις ρίξω λίγο να δούμε τα πλάνα, το συζητήσουμε γι' αυτό. Οκ, okay, είναι αρκετά χρόνια. Εδώ είναι. Είναι τεσσερά. Το πέτυχα. Όχι, όχι, όχι. Είναι η μαμά της Melody, η Ρούμπα. Έπαιζε κουτάβια πρώτη φορά και είναι πριν 4 περίπου 5 χρόνια, πρώτη της έκθεση. Εδώ πέρα είναι σε μεγαλύτερη ηλικία πάλι η Ρούμπα, η μαμά της Melody. Είναι εύκολο να το πετύχεις αυτό? Με δουλειά το πετυχαίνεις. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Όλοι το έχουν παραξηγημένο το θέμα έκθεσης. Εμείς τουλάχιστον που έχουμε το μικρόβιο και πάμε, περνάμε πάρα πολύ καλά. Σαφώς και δεν περιμένεις πάντα να κερδίσεις, έτσι. Να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι και θα κερδίσεις και θα χάσεις με μέτρο. Αλλά όταν ξέρεις γιατί πας να το κάνεις, περνάς καλά. Γιατί η έκθεση είναι για να προβληθούν τα ποιοτικότερα δείγματα σύμφωνα με το πρότυπο της φυλής προς αναπαραγωγή. Ο σκύλος περνάει καλά. Ο σκύλος γιατί περνάει άσχημα. Ο σκύλος κοιμάται στο κλουβί του, ξεκουράζεται. Βγαίνει περιπάτους με τα αφεντικά του. Η διαδικασία του διαγωνισμού είναι 5-6 λεπτά, δεν είναι παραπάνω. Η υπόλοιπη μέρα έχει γέλιο. Αν επισκεφτείς μια έκθεση, θα δεις ότι αν έχεις καλή παρέα, περνάς πάρα πολύ καλά. Οι σκύλοι μπορούν να κοινωνικοποιηθούν σε ανοιχτούς χώρους και σε ανοιχτές εκθέσεις και να περάσουν όλοι καλά. Mm. Δεν είναι κάτι που πολλοί λένε ότι οι σκύλοι δεν περνάνε καλά και είναι στα κλουβιά. Είναι μύθι όλα αυτά. Ο σκύλος μέσα στο κλουβί έχει ασφάλεια, έχει ηρεμία, είναι ξεκούραστος γιατί δεν τον ενοχλούν η φασαρία, ο κόσμος και οι σκύλοι που περνάνε. Συνεχώς είναι βόλτες, είναι στην κοινωνικοποίηση, σε επαφή με κόσμο, με παιχνίδι. Και η διαδικασία του διαγωνισμού κρατάει μερικά λεπτά. Απλά προφανώς στο κυνήγι της νίκης δεν θα πρέπει να απορωνόμαστε όπως έτσι. Θέλει με μέτρο. Εις βάρος του σκύλου να το κάνουμε. Ακριβώς, ναι. Πάνω απ' όλα προέχει η υγεία του σκύλου και η ψυχολογία του σκύλου. Και γι' αυτό υπάρχουν σκύλοι που μπορεί να τους έχουμε στην εκτροφή μας και να είναι εντυπωσιακοί, να μην έχουν κανένα τίτλο, να είναι. Όχι γιατί δεν είναι καλοί, γιατί δεν τους αρέσουν οι εκθέσεις. Και εφόσον δεν τους αρέσουν οι εκθέσεις, δεν θα τους πιέσει να κάνουν κάτι που δεν τους αρέσει. Mm-hmm. Νομίζω ότι η Ρούμπα είναι αυτή. Αυτή είναι η Ρούμπα. Yeah. Η Ρούμπα, ναι. Σαν κουτάβι με τις εκθέσεις, ακόμη και τώρα. Μέχρι πριν 2 χρόνια που παίξει το Πανευρωπαϊκό, γιατί λόγω αυτιών με τον νόμο δεν μπορεί να παίξει στην Ελλάδα πλέον. Το ΙΤ πήγαινε αρκετά καλά. Μπορώ να σου πω ότι πιο πολύ χοροπήθηκε παρά έτρεχε. Πάντως είναι αρκετά εντυπωσιακό και οι εικόνες που βλέπουμε. Η Ρούμπα. Η Melody. Η Melody είναι. Και αυτή πρωταθλήτρια νέων Ελλάδος, πρωταθλήτρια Ελλάδος, μεγάλη πρωταθλήτρια Ελλάδος. Οπότε έχει τα έχει σαρώσει όλα. Τα έχει σαρώσει. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. σύμφωνα με τη. Στη χώρα μας έχει φτάσει στον υπέρτατο τίτλο που θα μπορούσε να φτάσει ένα σκυλί στη φυλή του σύμφωνα με τα πρωταθλήματα. Αλλά δεν υπάρχει ο τέλειος σκύλος, δεν υπάρχει ο τέλειος άνθρωπος. Όλα είναι σχετικά. Τη μία φορά κερδίζει, την άλλη φορά χάνει. Όλα είναι με μέτρο και ισορροπίες. Και πρέπει να υπάρχει αυτό για να υπάρχει και ενδιαφέρον.
σε βοηθάει τουλάχιστον έναν εκτροφέατο να προσπαθείς να γίνεις καλύτερος για να βελτιώνεις τα δείγματά σου, την εκτροφή σου και τη δουλειά σου. Mm. Απετύχω. Συνταξιοδοτούνται τόπα. Ναι. Δεν αναπαράγονται οι σκύλοι συνεχώς. Οι δύο θηλυκές κάνουν κάποιες γένες, μπορεί να κάνουν από μία έως καμία. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία του σκύλου. Mm. Μπορεί να δεις σκύλο τον οποίο να κάνει μία γένα η μήτρα να μην είναι σε πολύ καλή κατάσταση, να μην επιτρέπεται να κάνει άλλη, θα στηρωθεί, θα αποσυρθεί και θα μείνει κατοικίδιο. Mm. Μην νομίζει ο κόσμος ότι τα σκυλιά μας τα έχουμε και είναι θεαθηνίστικο όλο αυτό, ότι έχουμε το σκύλο, τον αγαπάμε, τον χαϊδεύουμε. Είναι λάθος. Ο σωστός εκτροφέας το σκύλο του τον επιλέγει για να ζήσει 10-12 χρόνια μαζί του, γιατί τον θέλει, γιατί τον έχει επιλέξει, έχει κλικάρει σε αυτό το σκύλο για να μείνει μαζί του και πάνω απ' όλα έχει την υγεία του σκύλου. Δηλαδή, πολλές φορές λες ότι όταν υπάρχει επικινδυνότητα σε μια γένα, προτιμώ να έχω τη σκύλα μου υγιή και να χάσω τα μωρά, παρά να παθεί σκύλο μου κάτι. Είναι όταν θα πρέπει να επιλέξεις. Όταν θα δεις ότι η σκύλα δεν μπορεί να παραγωγικά να αντέξει ο οργανισμός, θα σώσει το σκύλο και θα τον αποσύρει. Θα αποσυρθεί από την εκτροφή και θα μείνει κατοικίδιο. Για να συμμετάσχει σε διαγωνισμό, θα πάρει την προϋπόθεση. Αν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, σωστά. Ναι, προϋποθέσεις και αν έχει όριο, δεν παίρνει μου στην ηλικία, ξέρω εγώ. Όχι, όριο δεν έχει. Ξεκινάνε από τους 3 μήνες μίνιμουμ που θα έχει κάνει τον απαραίτητο εμβολιασμό, θα έχει τσιπαριστεί το κουτάβι, εννοείται από τον εκτροφέα που θα το παραλάβεις. Θα έχει πιστοποιητικά γνησιότητας, είναι η βασική προϋπόθεση. Πλέον με το νέο νόμο, εδώ και 3 χρόνια θα είναι άκοπα αυτιά και ουρές και μπορεί να διαγωνίζει το σκύλος μέχρι όσο ο οργανισμός του το επιτρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση και να μην καταπονείται. Βλέπουμε πολλές φορές και σκύλους 10-12 ετών να διαγωνίζονται. Όσο βλέπεις ότι ο σκύλος σου το θέλει, το σπορτ το κάνει, το ασχολείσαι, συνεχίζεις. Όσο βλέπεις ότι ο σκύλος σου αρχίζει και δεν περνάει καλά και τη σένα σχετί, προσωπική μου άποψη είναι να μένει στο σπίτι μου, πάμε βόλτα στο πάρκο και το χρόνο αυτό τον αξιοποιούμε καλύτερα. Στο θέμα των εκτροφέων, ρε παιδί μου, ή των επαγγελματιών τέλος πάντων που ασχολούνται με την εκτροφή σκύλων. Υπάρχει κάποιος πανελλήνιος... Υπάρχει ο Κοινωνικός Όμιλος Ελλάδος, είναι το ανώτατο όργανο στην Ελλάδα, που όλες οι εκθέσεις που διοργανώνονται, μορφολογίας, εργασίας ή κυνηγιού, όλες οι άδειες δίνονται από αυτόν τον όμιλο που είναι συνεργαζόμενος και μέλος της Διεθνούς Κοινωνικής Ομοσπονδίας. Είναι η ανώτατη κοινωνική αρχή στη χώρα μας. Υπάρχει δηλαδή συνεργασία μεταξύ σας ή ο καθένας? Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Ακόμη για να εγγραφούν τα κουτάβια, πρέπει να εγγραφούν στον Κοινωνικό Όμιλο Ελλάδος υπό κάποιες προϋποθέσεις και κάποιους κανόνες που έχει θεσπίσει. Δεν μπορεί ο καθένας να αναπαράγει όποτε θέλει, ό,τι θέλει, όπως θέλει. Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ηλικίας, υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που γίνονται τα πάντα. Και όλα υποπτεύονται από το Κοινωνικό Όμιλο Ελλάδος. Γιατί είναι, φαντάζομαι, και σημαντικό να υπάρχει μια συνεργασία, γιατί όταν μέσα από τη συνεργασία προκύπτει καλύτερη γνώση. Δεν είναι σημαντικό. Γνώση. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση όταν θες να είσαι εκτροφέας, να είσαι, τα σκυλιά να είναι γεγραμμένα στο γενεολόγιο. Το γενεολόγιο μπορεί να εκδοθεί μόνο στη χώρα μας από τον ΚΟΕ, από τον Κοινωνικό Όμιλο Ελλάδος. Αν δεν είναι γεγραμμένο στον ΚΟΕ, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο σκύλος έχει πιστοποιητικά γνησιότητα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, εκτός από κάποια άλλη χώρα εκτροφής. Ωραία. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Και εσένα και την Melody που ήταν υπέροχη και πάρα πολύ καλή μαζί μας. Έτσι, νομίζω ότι παρουσιάσαμε σε ικανοποιητικό βαθμό τα σκυλιά ντόγκο κανάριο. Στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε και άλλες φυλές. Η Melody έκανε πρεμιέρα και εμείς εδώ θα σας αφήσουμε για την επόμενη Τρίτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ.